χωρί μένα να οριστικοποιηθεί, αλλά με βάσιμε ενδείξει ότι η συμφωνία είναι πρώτον πυλών, ολοκληρώθηκε το μεσημέρι τη Τετάρτη η δύο σύσκεψη του Πρωθυπουργού με του κυβερνητικού εταίρου Ευάγγελο Βενιζέλο και Φώτη Βέλι. Ο Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Τουρνάρα μίλησε για ελάσσονο σημασία στι τεχνικέ λεπτομέρειε που απομένουν για την οριστικοποίηση του πακέτου, ενώ το απόγευμα η επεξεργασία των μέτρων θα συνεχιστεί σε επίπεδο κομματικών επιτελείων, προκειμένου να δοθούν διευκρινήσει από το Υπουργείο Οικονομικών. Το πακέτο θα κλειδώσει σε νέα συνάντηση των τριών στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Ανοιχτό παραμένει το ζήτημα των ειδικών μισθολογίων, ενώ απομακρύνεται το ενδεχόμενο μείωση των συντάξεων του ΟΓΑ. Η συνάντηση των πολιτικών αρχηγών δεν οδήγησε στην οριστικοποίηση του πακέτου, καθώς ήδη δημοσιοποιήθηκαν διαφωνίες του Φώτη Βέλη. Ο πρόεδρο τη Δημάρ λέει όχι στι οριζόντερε περικοπέ, στη μείωση των πόρων για την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και στη μείωση των συντάξεων του ΟΓΑ κατά 30 ευρώ, που θα απέδιδε εξοικονόμηση περίπου 400 εκατομμυρίων, σύμφωνα με πηγέ του Οικονομικού Επιτελείου. Στόχος του κ. Κουβέλη είναι, όπως είπε, να μη ματώσει η κοινωνία και ειδικά τα χαμηλά εισοδήματα, ενώ ζήτησε το πακέτο να συνδεθεί άμεσα με αναπτυξιακές δράσεις. Σε δηλώσει του τώρα από την Υποκράτου, ο πρόεδρο του Πασόκ τόνισε ότι υπάρχουν απαράβατα όρια με εσωτερική ισορροπία και δικαιοσύνη και τάχθηκε κατά των οριζόντιων περικοπών. Ακόμα σημείωσε ότι όταν ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσει, θα είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα μα βγάλει από το τούνελ. Περικοπέ παντού, πάντω, προενήκυλε ο Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Τουρνάρα σε συνομιλία που είχε με του δημοσιογράφου έξω από το μέγαρο Μαξίμου. Όταν έχεις να κόψει 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ, κόβεις από παντού. Υπάρχει πολιτική συμφωνία. Θα γίνει συνάντηση εκπροσώπων των αρχηγών. Την επόμενη εβδομάδα το πακέτο θα παρουσιαστεί στην Τρόικα, κατέληξε ο Γιάννη Τουρνάρα.